Κατζάκη, εκπροσωπείτε τον ΑΣΚ Κορίνθου, ο οποίος εμφανίζεται στην Α2 γυναικών. Έτσι, μια ομάδα που την είδαμε και στα τοπικά. Γενικά είδαμε πολύ κόσμο στο γήπεδο, πολύ ενθουσιασμό, νέα παιδιά. Πείτε μου λίγο για την προσπάθειά σας αυτή. Ήταν μια αρκετά δύσκολη προσπάθεια, αλλά τελικά καταφέραμε, παρόλα τα όλα τα προβλήματα που είχαμε, να τα απεξέλθουμε και να καταφέρουμε να βγούμε στην εθνική κατηγορία, στην Α2. Για πρώτη φορά μια πολυεθνική ομάδα γυναικών να εκπροσωπεί το νομό στην Α2 εθνική κατηγορία. Μάλιστα. Και ποιο στόχο έχετε τώρα, έτσι πώς τα βλέπετε? Ο πρώτος στόχος βασικά είναι η παραμονή και ό,τι καλύτερο ευελπιστούμε να κάνουμε. Προπονητής ποιος είναι? Ο προπονητής είναι ο Δημήτρης Ανδρόπουλος. Μάλλον στην επωνυμία με τον. Είναι πρώτος ξάδερφος. Πρώτος ξάδερφος του Δημήτρη που είναι στο Παναθηναϊκό. Δημήτρη που είναι στο Παναθηναϊκό, ναι. Ήταν ο προπονητής που ανεβήκαμε. Κάνατε μεταγραφές? Βεβαίως κάναμε μεταγραφές. Έχουμε κανένα όνομα να πούμε? Ή τα κρατάμε? Όχι, τα κρατάμε ακόμα. Εντάξει, κόσμο είδα πάρα πολύ και στα κύπελλα που παίζατε και στο πρωτάθλημα. Ναι. Πώς το καταφέρνετε? Θεωρητικά ο κόσμος ήρθε, είχαμε κάποιο κόσμο, αλλά απλώς με τα αποτελέσματα καταφέραμε και γεμίσαμε το γήπεδο της Κορίνθου και ευελπιστούμε και του χρόνου να παίζουμε σε γήπεδο. Εσείς και ο Παμοχαϊκός βασικά εκπροσωπείτε ναι, τον ομό. Ναι, ο Παμοχαϊκός στους άντρες, στην Α1 και εμείς στην Α2 στις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή σεζόν. Εσείς.